Ο κύριος Αθανάσιος Παφίλης είναι βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και είναι ένας άνθρωπος όμως ο οποίος έχει διατελέσει και ευρωβουλευτής, έτσι δεν είναι? Πεντέμιση χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παφίλη που είστε μαζί μας σήμερα για να τα πούμε έτσι, γιατί βεβαίως εσείς δεν διεκδικείτε θέση για να ξαναμπείτε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευτυχώς, αλλά τρέχετε την προεκλογική καμπάνια του κόμματος. Όλο το κόμμα. Όλο το κόμμα τρέχει. Για πείτε μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του ΚΚΕ και της κομματικής οργάνωσης της Θεσσαλονίκης. Εγώ σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, οπότε έχω και μια ιδιαίτερη αγάπη σε αυτή την πόλη και μάλιστα σε δύσκολες εποχές. Αυτά. Είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Είστε καθημερινά. Ναι, το βλέπω. Και κάτι. Σας προσθέτω να σας ξεκινήσουμε λίγο. Κανένας δεν κάνει συγκεντρώσεις. Μόνο το ΚΚΕ κάνει. Κανένας. Κυριολεκτικά πάνε, μαζεύονται καμιά εκατοστή τέλος πάντων, κάνουν 5 δηλώσεις για την τηλεόραση και φεύγουν. Για τα μέσα, οι υπόλοιποι. Ενώ εμείς κάνουμε συγκεντρώσεις προεκλογικές και μάλιστα είναι πολύ μεγάλες και μαζικές. Είναι δηλαδή μεγαλύτερες και από τις τελευταίες εκλογές. Τις βουλευτικές, υπάρχει πάρα πολύ κόσμος που εκτιμάει το κόμμα, που θέλει να ακούσει, που προβληματίζεται, που είναι ένα βήμα στο να το ψηφίσει και εμείς λέμε κάντε το. Γιατί είναι η μόνη ψήφος που δεν θα μετανιώσετε. Και είναι και μια ακλόνητη θέση αυτή που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος παραδοσιακά. Δηλαδή ξέρουν ότι είστε σταθεροί στις αρχές σας, στις αξίες σας, στον τρόπο με τον οποίο ασκείτε την πολιτική, έτσι δεν είναι? Ναι. Μόνο που υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν είναι ότι είμαστε μόνο σταθεροί, είναι ότι έχουμε δικαιωθεί σε όλα. Κυριολεκτικά σε όλα, έχουμε ένα κακό ότι βλέπουμε μπροστά και μετά έρχονται. Αυτό είναι καλό βέβαια, γιατί η πολιτική σημαίνει να έχει και πρόβλεψη. Και έχουμε κι άλλο ένα, ότι το κριτήριο το δικό μας είναι οι λαϊκές ανάγκες. Είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικρομεσαίοι κλπ. Και τα συμφέροντα αυτών παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε προειδοποιήσει από πολύ νωρίς τι σημαίνει ΕΟΚ παλιά, Ευρωπαϊκή Ένωση μετά, ποια θα είναι τα αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι αν ο καθένας φύγει από προκαταλήψεις ή με δεξιός, με ΣΥΡΙΖΑ ή με ΠΑΣΟΚ κλπ. Και δει τη ζωή του, θα δει ότι αυτό που έταξαν όλοι τους τα χρυσά κουτάλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδείχτηκαν πλαστικά και όχι χρυσά. Το ότι θα είμαστε εξαγωγική χώρα και θα γίνουν επιχειρηματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι θα έχουν καλύτερους μισθούς, θα δουλεύουν λιγότερες ώρες, αποδείχτηκαν μια φενάκι. Και θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Το 1921 καθιερώθηκε το 8ωρο παγκόσμια. Και το 2021 η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούστε κοροϊδία τι λέει, απαγορεύεται, λέει, να απασχολούνται περισσότερο από 13 ώρες οι εργαζόμενοι και από 11 μέρες συνέχεια με 13 ώρες. Κατοχυρώθηκε το 13ωρο. Μπροστά πάμε ή πίσω? Η ίδια ήταν η τεχνολογία, η επιστήμη, όλα. Το 21, ήδη το 2021. Αυτό δείχνει και τη βαρβαρότητα αυτού της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία πρέπει να πούμε πίνουν νερό στο όνομά τους όλοι πλην ΚΚΕ. Και φυσικά είναι συνυπεύθυνη, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει, αλλά αποφασίζει και με τη συμμετοχή των πρωθυπουργών κάθε χώρας. Η ερώτηση είναι ρητορική. Έχετε ακούσει να βάλουν κανένα βέτο ποτέ? Όχι. Άρα για αυτή την αθλειότητα που ζει ο κόσμος σήμερα, είναι συνυπεύθυνες και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φυσικά, αλλά είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Και να σας πω παράδειγμα στους αγρότες. Δεν είναι υποκριτικό να έχουν ψηφίσει όλοι, και λέω Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ήταν τότε μέσα, δεν ήταν, ήταν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος, Ελληνική Λύση, και να υποκρίνονται τώρα, αφού ψήφισαν την κοινή αγροτική πολιτική, την οποία ήταν βασικό εργαλείο καταστροφής κυριολεκτικά των αγροτών και άλλωστε ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα
των αγροτικών κινητοποιήσεων και δεν ήταν επειδή ήταν όλοι κομμουνιστές, το αντίθετο. Και δεν ήταν μόνο στην χώρα μας, λοιπόν, είναι και εκτός. Έτσι. Υποκρισία. Είναι. Δεύτερο να πω. Ό,τι έχει περάσει αντιλαϊκό από αυτή την κυβέρνηση είναι συνέχεια των προηγούμενων. Mm-hmm. Ό,τι έχει περάσει. Και αυτά είναι υλοποίηση της ευρωπαϊκής, των ευρωπαϊκών αποφάσεων, mm-hmm. της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ έχουν ψηφίσει τις οδηγίες, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μεγάλη υποκρισία και μόνο το ΚΚΕ έχει διαφορετική πολιτική. Δηλαδή έχουν ψηφίσει τα πάντα και εδώ τι λένε, φταίει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά φταίει, γιατί υλοποιεί ακριβώς αυτή την πολιτική. Αλλά παραδείγματος χάρη μιλούν για, τι να είσαι, για το κράτος δικαίου. Να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κράτος δικαίου υπάρχει που σε 17 χώρες απαγορεύονται απεργίες. Να πούμε για τις παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές. Εδώ έχει καταγγείλει η Μέρκελ ότι την παρακολουθούν. Η ίδια σε μια πολύ ισχυρή χώρα. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, φακελώνει, να σας πω τώρα, γιατί παίζουν με αυτά τα πράγματα. Φακελώνει από 5 χρονών παιδιά έως το θάνατο όλους τους πολίτες όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι περνάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια γιγαντιαίο μάτι τέτοιο που στεγάζεται στους αρβούρου. Δεν τα ξέρουν αυτά. Τα ξέρουν, τα κατήγγυλαν ποτέ. Μόνο εμείς τα καταγγέλουμε. Το ΚΚΕ. Λένε λοιπόν ευρωπαϊκή κανονικότητα. Να, αυτά που ζούμε σήμερα είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα. Σας είπα το 13ωρο. Ναι. Σας είπα την κοινή αγροτική πολιτική. Να πάμε σε όλη παιδεία, υγεία, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτά είναι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υλοποιούνται βέβαια και με τις οποίες συμφωνούν. Και για να μην μας πούν, να κλείσω εδώ αυτή τη. Και για να μην μας πούν ότι είμαστε υπερβολικοί, τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ 93%, ΣΥΡΙΖΑ κοντά στο 70-78%. Νέα Αριστερά βέβαια είναι εκεί μέσα ενταγμένη. Βελόπουλος 55%. Καταλαβαίνει κανένας και είναι τώρα στρατηγικά θέματα. Δεν είναι ότι να είναι, παραδείγματος χάρη η κοινή αγροτική πολιτική και άλλα. Και σε επιμέρου έρχονται εδώ λοιπόν και έχεις αντικειμενικά, υπάρχουν δύο πόλοι. Απ' τη μία είναι όλοι οι οποίοι Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω ψωμί, και μάλιστα φτάνουν σε σημείο τώρα για να. Τέτοια λιγούρα δηλαδή. Πες και τα στραβά της. Να τσακώνονται μεταξύ τους ποιος είναι περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ένα μπλοκ. Και απ' την άλλη είναι το ΚΚΕ που λέει ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λαών. Και αυτό αποδεικνύεται. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Παλιά λέγαν ότι εμείς δεν φοβόμαστε στην κρίση, όταν ξέσπασε η κρίση. Όλοι αυτοί που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι δεν φοβόμαστε, έχουμε μαξιλάρι. Ποιο ήταν το μαξιλάρι? Γεμάτο καρφιά. Μας τσάκισε τρία μνημόνια. Που φυσικά τα έφεραν όλα αυτά τα κόμματα. Άρα ο λαός τώρα, κατά τη γνώμη μας, έχει δύο μεγάλες επιλογές. Αν αγαναχτεί, που αγαναχτεί με τη ζωή του, με τα δύσκολα που περνάει, που δεν το φτάνει ο μισθός του μέχρι στο πρώτο 15ήμερο τελειώνει, που ξοδεύει μια περιουσία για τα φροντιστήρια στα παιδιά του, που κάνει το σταυρό του, μην του τύχει τίποτα, γιατί τα νοσοκομεία μπορεί να περιμένεις και 2-3 χρόνια χειρουργείο και πάρα πολλά άλλα. Αν λοιπόν αγαναχτεί, μόνο το ΚΚΕ μπορεί να, στο ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει, να στείλει ένα μήνυμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κόμματα που την υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα βέβαια εδώ. Βεβαίως κάποιες από τις η υγεία και η παιδεία δεν είναι απόλυτα στις αρμοδιότητες και στις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο όμως ο πόλεμος δεν είναι ένα κομμάτι στο οποίο η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάποιο τρόπο μας προστατεύει. Πρώτα να πούμε ότι θα σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε μία προσφυγή για το ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει είναι νόμιμο, συνταγματικό. Το άρθρο 16 είναι καθαρό, δεν υπάρχει δηλαδή. Αλλά πέρα από αυτό για την ιδιωτικοποίηση σε όλους τους τομείς με την πολιτική της. Επειδή λένε ότι είναι μόνο εθνικό ζήτημα. Δεν είναι μόνο εθνικό.
Να σας πω ένα δεύτερο παράδειγμα. Φέτος, μέχρι τώρα, 3,2 δις από τη φορολογία είναι περισσότερα από όσα ήταν στον προϋπολογισμό, τον κρατικό. Περίσσευμα. Αλλά πάμε καλά. Λένε λοιπόν. Ναι, πάμε καλά. Δέρνουμε τον κόσμο. Κυριολεκτικά μας έχουν ξετινάξει τελείως και λένε πάμε καλά. Αυτό λοιπόν το πλεώνασμα δεν μπορεί να πάει ούτε στην παιδεία, ούτε στην υγεία, ούτε πουθενά. Άρα πρέπει να παραμείνει από αυτά τα πλεονάσματα για περίπτωση, και αυτό είναι και απόφαση. Τα είπε ο αντιπρόεδρος της Τράπεζας Ελλάδας. Λέει μην τάζουν, γιατί άλλοι λένε από αυτά τα περισσεύματα θα δώσουμε εδώ, εκεί, αλλού. Οι συντάξεις 3.000 και 4.000. Καλά, καλά, αυτό είναι μεγαλύτερη απάτη. Τώρα ξέρω, ο Βελόπουλος τα λέει αυτά. Από πού τα δώσει. Αλλά λένε για αυτά ότι αυτά δεν μπορούν να δοθούν και προειδοποίησε ότι αυτά είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλα τα χρεωμένα κράτη πάνε και τα περισσεύματα στα πλεονάσματα. Τώρα για τους συντάξεις 3 και 4.000 να σοβαρευτούμε. Εδώ μιλάμε τώρα, εντάξει, είπαμε, επιστολές του Ιησού τελείωσαν και έχουμε τώρα 4.000 σύνταξη. Από πού? Λέει από τα πετρέλαια. Ποια πετρέλαια, 10 χρόνια θέλουν. Αν ξεκινήσουν να βγουν. Δεύτερον, υπάρχουν οι διεθνείς συμφωνίες υπογεγραμμένες. Τι θα τις αλλάξει, θα τις καταργήσει. Λοιπόν, αυτά λέγεται, πώς να το πω, δεν μας αρέσει η λέξη λαϊκισμός, αλλά λέγεται πολιτική απάτη. Κυριολεκτικά. Και πρέπει ο κόσμος να τα μετρήσει αυτά, αυτούς τους λαούς με τα πετραχίλια. Γιατί θα μένουν μόνο τα πετραχίλια στο τέλος. Είναι όμως. Πόλεμος. Δημοσκοπικά. Α, ναι, για τον πόλεμο και μετά τα δημοσκοπικά. Θα πούμε κι άλλα. Πόλεμος λοιπόν. Μάλιστα. Σας έλεγα πριν ότι η Κύπρος όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από τα βασικά επιχειρήματα ήταν ότι θα λυθεί το θέμα της κατοχής. Από το 37% από την Τουρκία κλπ. Εμείς λέγαμε δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα. Η απάντηση ήταν ότι θα είναι η νέα Κύπρος και θα είναι όλοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, πόσα χρόνια μετά. 50 συνολικά μετά, ναι, η κατάσταση. Ναι, με τον πότε, από το 2000. 200. Περίπου εκεί ήταν. 4. Και πιο πριν, ίσως. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Είναι 25 χρόνια. Έγινε τίποτα. Το χειροτερεύει. Πάει για διχοτόμηση επίσημη πλέον. Δύο κράτη κλπ. Πόλεμος λοιπόν, μάλιστα, μας προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον πόλεμο. Για να δούμε. Εμείς τι προβλήματα έχουμε εθνικά, όπως λέγονται, γιατί εθνικά είναι και μισθοί και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία, που έχει πλέον. Κάθε φορά που γίνεται συζήτηση βάζει και καινούριο στο τραπέζι, αμφισβήτηση δηλαδή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έχουμε από την Αλβανία ορισμένα και τώρα πρόκυψε και το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Πρώτο ερώτημα. Καλά, τι σώοι σύμμαχοι είναι αυτοί. Σύμμαχοι και οι τρεις είναι στο ΝΑΤΟ. Και παλεύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είμαστε σε μια συμμαχία, το ΝΑΤΟ, που μας απειλούν οι σύμμαχοι μας. Αυτό λέμε εμείς. Δεν τους ενδιαφέρει αυτούς να υποστηρίξουν την Αιλάδα. Παραδείγματος χάρη, στο Αιγαίο δεν είναι. Στο ΝΑΤΟ. Εμείς μιλάμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Γιατί διαφορετικά όργανα είναι. Αφού όλες οι χώρες, σε Ευρωπαϊκή, σχεδόν όλες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Δηλαδή τι έχουν, σχιζοφρένεια. Στη μία είναι έτσι και στην άλλη αλλιώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Γιατί είμαστε χωρίς πόλεμο τα τελευταία 70 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή στην Ευρώπη. Ποιο είμαστε. Σοβαρολογούμε. Ο πρώτος πόλεμος που ξέσπασε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποιος ήταν? Συμφωνώ. Επίθεση στη Ιουγκοσλαβία. Ποιος την ξεκίνησε? Η Γερμανία. Ακολούθησαν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ. Την έκοψαν κομμάτια. Η Ελλάδα συμμετείχε μέχρι τα μπούνια. Θα θυμάστε τι γινόταν που πέρναγαν από εδώ τα στρατεύματα. Όπως θα θυμάστε που τους στείλαμε και στη Λαχαναγορά. Τόσο φοβερή. Δεν συνεχίζεται. Πόλεμος τι εννοούμε ακριβώς? Σήμερα συμμετέχει η Ελλάδα στον πόλεμο της Ουκρανίας? Συμμετέχει, γιατί πουλάει όπλα. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Όπλα και μάλιστα που είναι απαραίτητα για τη χώρα. Και πολιτικά και οικονομικά και στρατιωτικά συμμετέχει. Τι δουλειά έχει η φρεγάτα η Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα? Μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο. Βάλτε, κάντε λογαριασμό 3 μήνες να δείτε πόσα ξοδεύονται για ποιο λόγο. Για να κάνει πλάτες στο Ισραήλ. Να το προστατεύει από τη νότια πλευρά. Και δεύτερον, για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Αυτό είναι. Πληρώνει ο ελληνικός λαός, κινδυνεύουν τα παιδιά του να σκοτωθούν εκεί
Και το μόνο κόμμα που είναι αντίθετο σε αυτή την αποστολή αλλά και στις άλλες είναι το ΚΚΕ. Εδώ σφαγείο στην Παλαιστίνη. Τι έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι αποφάσεις πήρε, αυτοάμυνα. Δικαίωμα αυτοάμυνας. 35 παραπάνω είναι, 37.000 νεκροί. 16.000 παιδιά. Και γυναίκες και 7.000 κατά από τα ερείπια. Συν αυτά δηλαδή. Αυτό είναι αυτοάμυνα. Αυτό είναι καταρχήν ένα θέμα ανθρωπιάς. Δεν μπορεί να τους ευλογείς και να τους στηρίζεις. Όπως έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ψήφισμα, το ψήφισαν όλοι πλην ΚΚΕ. Που εμείς λέμε ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Επιτέλους δηλαδή. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν. Επομένως, όταν λέμε λοιπόν ότι μας προστατεύει από τον πόλεμο, κυκλωμένοι από πολεμικά μέτωπα είμαστε. Και μπορεί να ανοίξουν και καινούργια. Δεν προστατεύει εκεί που θέλει, παρεμβαίνει. Θα μπορούσε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δύναμη να το κάνει αυτό, αν άλλαζε κάποια δεδομένα, θα μπορούσε Δεν είναι θέμα δύναμης, έχει τεράστια δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μεγάλη οικονομία κλπ. Εντάξει, είναι οι Αμερικάνοι και είναι και η Ρωσία, η Κίνα κλπ. Που είναι μεγάλες δυνάμεις, αλλά ωστόσο δεν είναι θέμα δύναμης. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος λογικός που να μην αντιλαμβάνεται ότι αυτό που κάνει είναι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων που λέμε εμείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, έτσι δεν είναι, δεν ξεκίνησε. Ναι, ναι, ξεκίνησε από Ένωση Χάλιβα και Άνθρακος και όσο προχωράει γίνεται όλο και χειρότερη. Δέστε τώρα, Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το προπαγανδίζουν. Το Ταμείο Ανάκαμψης καταρχήν, να ξέρει και ο κόσμος και στη Θεσσαλονίκη, αν δεν ξέρει που παρακολουθεί, είναι δάνειο. Με ευνοϊκούς όρους. Είναι δάνειο, που σημαίνει κάποιος θα το πληρώσει. Ποιος θα το πληρώσει? Ο ελληνικός λαός. Πώς θα το πληρώσει? 95% της φορολογίας είναι από τους μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίους αγρότες. 5% πληρώνουν το μεγάλο κεφάλαιο που έχει θησαυρίσει. Άρα θα το πληρώσει το 95%. Είναι σκανδαλώδες το φορολογικό σε αυτούς και το πόσο συνεισφέρουν στα φορολογικά έξοδα. Δεύτερον, πού θα πάει? Έχει 600 προαπαιτούμενα. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Τώρα όλο το νομοσχέδιο είναι προαπαιτούμενα. Σας το λέω έτσι. Τα προαπαιτούμενα τι είναι? Α, πούμε ένα παράδειγμα. Φορολογία στους μικρούς. Τους τσάκισε τώρα. Είναι προαπαιτούμενο και ακόμα επιμένει γιατί στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που έρχεται τώρα πάλι μπαίνει το θέμα ότι αυτό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχουν πολλοί με αυτό αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα και αυτό είναι εις βάρος της οικονομίας. Για να συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και εκεί πάει και το μεγαλύτερο μέρος προς το παρόν του ταμείου. Έτσι, το ταμείο προς το παρόν πάει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι είναι πανφτωχοί. 300% ανεβαίνουν τα κέρδη τους. Πρωτοφανή κέρδη. Επομένως, ποιον εξυπηρετεί το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν είναι θέμα επιλογής μόνο της κυβέρνησης ελληνικής, είναι και της κυβέρνησης. Αλλά είναι, σου δίνει με προϋποθέσεις. Θα στα δώσω αν κάνεις εκείνο, θα στα δώσω αν κάνεις το άλλο. Και όλη αυτή η πολιτική που ζούμε σήμερα έχει σχέση με το τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνει ο καθένας. Τι δίνει στους εργαζόμενους? Στα ασφαλιστικά, σε όλα? Τίποτα, παίρνει. Ωστόσο όμως θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, ωραία, εφόσον είναι έτσι, γιατί να μπείτε μέσα στην Ευρωβουλή? Γιατί να μπούμε εμείς? Ακριβώς γιατί είναι έτσι. Ακριβώς επειδή είμαστε αντίθετοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε δεσμεύσεις εμείς. Ούτε από μονοπόλια, ούτε από όλους τους ισχυρούς, για να το πω έτσι. Και είμαστε και αντίθετοι. Και το επιβεβαιώνει η ζωή ότι δεν είναι αυτό που το έθεσαν στον κόσμο, αλλά το αντίθετο μάλιστα. Έχει τσακίσει όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Και τον ελληνικό περισσότερο και από άλλους. Επομένως, εμείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω, μιλάτε και εκπείρας, γιατί ήσασταν εκεί. Θα σας πω παραδείγματα. Εμείς ενημερώναμε τον κόσμο. Ξέρετε, στην αρχή δεν μας πίστευαν. Θυμάμαι μια φορά τότε που ήμουν ευρωβουλευτής, που ήρθε η έκθεση Σέρκας, ένα σοσιαλιστής Ισπανός. Για τις συλλογικές συμβάσεις. Ξέρετε πώς ξεκινάει. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν ανταποκρίνονται στο σημερινό
οικονομικό επίπεδο και στο σημερινή ανάπτυξη της οικονομίας και πρέπει να περάσουμε σε ιδιωτικές ρυθμίσεις, δηλαδή ατομικές συμβάσεις. Μάλιστα. Να, ναι, εμείς λοιπόν αποκαλύψαμε όλα αυτά τα χρόνια, κινητοποιήσαμε το λαό, είδατε πόσες κινητοποιήσεις έγιναν και ξέρετε δεν μπορεί κανένας να κρύβεται σε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κρύβεται και να κοροϊδεύει τον κόσμο. Δεν μπορεί να τα ψηφίζει και εδώ να παριστάνει ότι συμπαραστέκεται τον κόσμο σε όλους τους τομείς, θα έλεγα. Και θα έλεγα και κάτι ακόμα. Γιατί δεν ψηφίζουμε μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφίζουμε για όλα. Και για τη ζωή μας και τα πάντα. Ανέβηκε το ποσοστό του ΚΚΕ στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Δυνάμωσαν οι αγώνες του λαού ή όχι? Δυνάμωσαν. Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση που κάνουν είναι όχι για τα κλάματα, κάτι χειρότερο. Mm-hmm. Για την καρέκλα και ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής του συστήματος. Και ποιος θα ξαναπώ, ενώ εμείς κάνουμε αντιπολίτευση με το λαό και μέσα στη Βουλή αποκαλύπτουμε, mm-hmm. αλλά και μέσα στο λαό προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε και από τις κινητοποιήσεις έχουν κερδίσει πολύ. Η Κόσκο, παραδείγματος χάρη, η Οικοδόμη, η Ναυπηγό Επισκευαστική Ζώνη, οι Ντελιβεράδες και άλλοι κέρδισαν. Ποιος ήταν μπροστά σε αυτούς τους αγώνες? Το ΚΚΕ ήταν. Mm-hmm. Δεν, και, όχι ότι όλοι είναι κομμουνιστές αυτοί που κατεβαίνουν, αλλά μπροστά όμως είμαστε εμείς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να έχουμε πιο δυνατή φωνή, πιο μεγάλο ποσοστό. Αν ο κόσμος που εκτιμάει το ΚΚΕ, αν ο κόσμος που είναι αντίθετος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι 40%, καταλάβει ότι πρέπει να το εκφράσει και με την ψήφο του, μπορούμε και έχουμε δυνατότητες να πάμε mm-hmm. πολύ ψηλά. Τι περιμένει αυτό? Ποιος είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή του κομμουνισμού? Όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Εμείς δεν βάζουμε αριθμητικούς στόχους ποτέ. Mm-hmm. Να ξέρετε, μόνο το 81 είχαμε βάλει 17% γιατί ήταν ο εκλογικός νόμος τέτοιος. Mm-hmm. Και αν το πιάναμε αυτό, θα μπαίναμε στη δεύτερη κατανομή. Ήταν πιο ληστρικός ακόμα. Όχι ότι τούτος είναι καλύτερος. Εμείς λέμε ότι μπορεί και πρέπει ο κόσμος που αγαναχτεί, που υποφέρει, να μην ξοδέψει την ψήφο του στα κόμματα του ευρωμονόδρομου, λέμε, αλλά, αλλά είναι κόμματα που δεν λένε κουβέντα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Συμφωνία των Πρεσπών. Τον ορθολογισμό τα κόμματα. Δηλαδή. Ενώντας πραγμάτων τα οποία δεν είναι. Μάλλον εκείνων που υπόσχονται εύκολες ναι. λύσεις για πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα. Για αυτά τα κόμματα των κομμάτων που. Ναι, θα πω και για αυτά. Καλά, να σας πω, έχει εμπειρία ο κόσμος. Από όλους και από τα μεγάλα τι υπόσχονταν και τι έκαναν. Έχει εμπειρία και το ξέρει αυτό το πράγμα. Απλά πρέπει να ξεκολλήσει. Mm. Να κάνει το βήμα. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και αστέρες, εσείς εδώ πέρα ειδικά, την ελληνική λύση, μάλιστα. Για να κάνουμε ένα λογαριασμό. Ας ξεκινήσουμε από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς την καταψηφίσαμε. Mm-hmm. Και είπαμε ότι είναι συμφωνία για να μπει στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Είχαμε άδικο? Όχι, ήταν σαφέστατο. Ότι είχε άρθρο, το οποίο είναι μέσα στη συμφωνία. Φάνηκε για τους δρόμους, για τον ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, μα, και ήταν και γι' αυτό και πήγε πολύ γρήγορα. Γιατί ενδιαφέρονταν να τη βάλουν στο ΝΑΤΟ, γιατί στα Βαλκάνια υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός mm-hmm. μεγάλων δυνάμεων. Και φυσικά εμείς την καταψηφίσαμε, όχι για το όνομα τόσο. Αλλά δεν θα είχαμε πρόβλημα. Αλλά είναι τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Μακεδονική εθνότητα, μακεδονική γλώσσα και άλλα. Που είπαμε τότε, ας διαβάσετε την τοποθέτησή μας, ότι αυτά σε μία πορεία θα αξιοποιηθούν για να ανέβουν οι εθνικισμοί και να υπάρξουν προβλήματα. Mm. Μάλιστα. Ποιος άλλος μιλάει? Ο κύριος Βελόπουλος, παραδείγματος χάρη, λέει λέξη για το ΝΑΤΟ? Ότι η συμφωνία έγινε για το ΝΑΤΟ? Όχι. Είναι απογραμμένη λέξη αυτή. Πάμε παρακάτω. Να πάρουμε κατά τομέα μισθή. Εμείς λέμε ότι είναι άθλοι και λοιπά, παλεύουμε, έχουμε αιτήματα συγκεκριμένα και λοιπά. Και τι λέει η ελληνική λύση και ο κύριος Βελόπουλος? Οι μισθοί πρέπει να μην πειράξουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτά που λέει και η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή και άλλοι. Αυτό λένε. Ναι, μεν να τους δούμε, αλλά στην πραγματικότητα λέει ό,τι λένε και οι υπόλοιποι. Το ανταγωνισμός τι σημαίνει δηλαδή? Mm. Τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτά είναι ο ανταγωνισμός. Στους αγρότες σας είπα. Κοινή αγροτική πολιτική την ψήφισε και τι λέει? Να γίνουν επιχειρηματίες σε αγρότες. Καλά, με 50% στρέμματα.
Πώς, και με 200 λόγου και με 300. Πώς θα γίνει επιχειρηματίας, με τι χρήματα θα επενδύσει. Δεν είναι αυτό, να μην πω απάτη, δεν είναι κοροϊδία. Παιδεία. Είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Υγεία. Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Είναι αυτό που κάνουν και σήμερα. Mm-hmm. Τα είπαμε για τις συντάξεις. Σε ποιον άλλον τομέα. Στον τομέα, ας πούμε, του πολέμου. Πρώτα, αυτό συντάχθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο με το ψήφισμα υπέρ του Ισραήλ. Άρα για Παλαιστίνη και λοιπά δεν μπορεί να βγάλει κουβέντα. Για την Ουκρανία συντάχθηκε με το ψήφισμα, το ψήφισε. Να στείλει όπλα, να δώσει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ. Τι κάνει και το φιλορώσο υποτίθεται. Ναι, το κάνει. Το κάνει. Βέβαια και η Ρωσία καπιταλιστική είναι. Δεν είναι τώρα τίποτα από την παλιά τη Σοβιετική Ένωση. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Όμως, τι πρότεινε. Τα ΕΑΣ, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα δηλαδή, οι πρώην Πυρκάλ κλπ. Να παράγουν γρήγορα πολλά αυλήματα για να στα... τώρα που υπάρχει πόλεμος στην Ουκρανία. Όπως επίσης και τα ναυπηγεία. Δηλαδή αυτό δεν είναι διγλωσία απλώς. Είναι κάτι χειρότερο και δεν πρέπει να πέσει την παγίδα από την αγανάκτηση. Να τσιμπήσει ο λαός με όλα αυτά για να μην αρχίσω για τη θρησκεία και όλα τα πρέπει υπόλοιπα. Να έχει αγανάκτηση την ώρα που κατευθύνεται στην κάλπη. Να μην ξοδέψει την ψήφο του σε τέτοια κόμματα. Πόσα έχουν περάσει, Ποτάμι, Δημάρ, ποια άλλα. Λάος, και επειδή στο τέλος πρέπει να γνωριζόμαστε σε αυτόν τον τόπο, ο κ. Βελόπουλος ήταν στο Πασόκ. Μετά πήγε στο Λάος. Μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία, μετά πήγε στο Λάος και τώρα έφτιαξε αυτό το κόμμα που το ονομάζει Ελληνική Λύση. Δεν έχει διαφορές πουθενά. Και σε ορισμένα πράγματα είναι πιο αντιδραστικός, κρύβεται βέβαια, αλλά είναι πιο αντιδραστικός και δεν πρέπει ο λαός της Βόρειας Ελλάδας, ειδικά που θεωρείται ότι έχει μεγάλη δύναμη, να παρασυρθεί από όλα αυτά. Αυτό είναι στην ουσία όμως, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες τις πιστεύουμε ή δεν τις πιστεύουμε, είναι αυτό με το οποίο κοντροχτυπιέται ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εντάξει, να σας πω, εμείς τις δημοσκοπήσεις τις παίρνουμε υπόψη μας, πέρα από σκοπιμότητες που μπορεί να υπάρχουν, και που δεν. Αλλά τις δημοσκόπηση την καλύτερη θα την κάνει ο ελληνικός λαός την Κυριακή. Mm-hmm. Σας πω ένα παράδειγμα. Δύο φορές. Στις περιφερειακές εκλογές της Αττικής μας έδιναν την πρώτη φορά που ήμουν υποψήφιος, πολλά χρόνια, 4% έως 6%. Mm-hmm. Πήραμε 14,1. Το ίδιο επαναλήφθηκε τώρα στις προηγούμενες, που ήταν ο Γιάννης ο Πρωτούλης επικεφαλής. Mm-hmm. Εντάξει, μα το κόμμα ήταν λαϊκή συσπήρωση. Πόσο μας δίνανε, 6%. Πόσο πήραμε, 14. Λοιπόν, εντάξει, αυτό τώρα δείχνει και μερικά πράγματα, αλλά ανεξάρτητα από αυτό το θέμα δεν είναι αν κονταροχτυπιόμαστε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πρέπει να επιλέξει κόμμα που αγωνίζεται για τα συμφέροντά του και όχι τα συμφέροντα των μεγάλων. Και μια και κονταροχτυπιόμαστε, τι λέει ο κύριος Βελόπουλος για να ακούσουν και να δουν όσοι είναι για το φορολογικό, 15% οριζόντιος φόρος. Στις επιχειρήσεις. Επιχείρηση είναι και. Ποιο να πω τώρα. Το αρτοπείο της γειτονιάς, ναι, ναι. Και επιχείρηση είναι και. Είναι τα μεγάλα μονοπόλια κλπ. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι οι μικροί θα πληρώσουν περισσότερο φόρο και οι μεγάλοι θα πληρώσουν λιγότερο. Γιατί τώρα είναι 21% και βέβαια η πρόταση Κασελάκη είναι να πάει 17%. Να καταργηθεί, λέει, το αφορολόγητο. Όχι, για να γιατί αυτά δεν τα. Λέει να καταργηθεί. Από το πρώτο ευρώ φορολογία. Κλιμακωτή λέει, αλλά φορολογία που σημαίνει σήμερα υπάρχει ένα όριο, πόσο είναι, 8-9 χιλιάδες. Όχι, θα πληρώνουν από 7.000 και πάνω όλοι. Κλιμακωτά. Από το πρώτο ευρώ δηλαδή, αυτό είναι. Τι άλλο λέει, μείωση, λέει, της φορολογίας από 21 στο 17% στις μεγάλες επιχειρήσεις. Εντάξει. Πονέσαι. Τι άλλο πρέπει να δούμε. Μάλιστα. Και συνεχίζεται ο προεκλογικός αγώνας μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη και, ναι, συνεχίζεται τον αγώνα. Συνεχίζουμε παντού. Σε όλη την Ελλάδα, υποψήφοι, στελέχη του κόμματος,
Εμείς προτιμάμε και θέλουμε, όχι ότι υποτιμάμε, τη ζωντανή επαφή, mm-hmm. που είναι και η καλύτερη. Mm-hmm. Και δεν κάνουμε μόνο στις εκλογές. Είμαστε συνέχεια. Το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ποσοστά τα οποία δεν έχουν παραδοσιακές δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταβαραθρωθεί σχεδόν, δεν υπάρχει. Ισπανοί, Πορτογάλοι. Ισπανοί, Πορτογάλοι. Είναι θέμα επιλογών. Για να σας πω και κάτι τώρα πιο απλά. Όταν λοιπόν ένας γλιστράει και υιοθετεί στην πραγματικότητα μια σοσιαλδημοκρατική, θα πω, ιδεολογία, γιατί να πάει σε αυτόν? Θα πάει στο γνήσιο. Δηλαδή είναι θέμα, επειδή υποχώρησαν σε όλα αυτά, να τώρα πληρώνονται. Εμάς μας θεωρούσαν ότι είμαστε στον προηγούμενο αιώνα και θα διαλυθούμε, αλλά το κουκουέ δυναμώνει και θα δυναμώσει πιο πολύ. Γιατί είναι αναγκαίο. Και για την πάλη του λαού, αλλά κάνω ένα ερώτημα. Ποιος άλλος έχει άλλη πρόταση? Όλοι λένε αυτή πολιτική. Αυτό το σύστημα. Εμείς λέμε αυτό το σύστημα έχει πεθάνει. Αντικειμενικά. Mm-hmm. Έχει σαπίσει. Και φαίνεται παντού. Τι θέλετε, από τους σκοτωμούς, από τις συγκρούσεις φιλάθλων, από τα ναρκωτικά, τι να πούμε από όλα αυτά. Mm-hmm. Και βέβαια και στην οικονομία. Είναι δυνατόν να δουλεύουμε 13 ώρες τώρα? Πρέπει να δουλεύουμε 5 και 6. Οι σχέσεις εργασίας ήταν τόσο εναλλαστικές. Ναι, αλλά τα κέρδη είναι αμύθιτα. Άκουγα στον δρόμο mm-hmm. πόσο μεγάλωσαν οι περιουσίες. Μόνο, λέει, ο Μάσκ δεν πήγε πολύ καλά. Mm-hmm. Έχασε, λέει, 16 δισεκατομμύρια. Αλλά έχει μια περιουσία 130 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Και έλεγε διάφορα αυτό με το Forbes του που δείχνει. Μαζεύεται συνέχεια και συνέχεια ο πλούτος σε λίγα χέρια. Και ο εργαζόμενος, πέρα από τα υπόλοιπα, έχουμε πολέμους. Παντού ανοιχτά μέτωπα, ανταγωνισμοί. Mm-hmm. Πού θα πάμε, δηλαδή? Κάποτε πρέπει να πούμε ως εδώ, με κουκουέ ισχυρό και το λαό δυνατό, μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Κύριε Παχυφίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Μεγάλη χαρά και τιμή να σας έχουμε εδώ κοντά μας για να μιλήσουμε για τις πολιτικές του ΚΚΕ εν όψη των ευρωεκλογών και όχι μόνο.